Στην μάχη των αρχιεπισκοπικών εκλογών ρίχθηκε και επίσημα ο Μητροπολίτης Σταμασού και Ορεινής Ισαΐας, αναλύοντας το 15ετές έργο του ως Μητροπολίτης, το όραμά του καθώς και τις θέσεις του σε διάφορα θέματα, εξήγηλε και επίσημα την υποψηφιότητά του στην παρουσία δεκάδων πιστών. Είμαι βέβαιος ότι αν αγωνιστούμε θα τα καταφέρουμε με τη δύναμη της πίστης στο Θεό και την αγάπη για τον άνθρωπο και την πατρίδα. Θέτοντας ως προτεραιότητά του την ενότητα και την συνεργασία εντός της Ιεράς Συνόδου σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Αρχιεπίσκοπος. 24 ώρα πριν από την επίσημη υποβολή ενδιαφέροντος για το νέο προκαθήμενο της Εκκλησίας, οι υποψήφοι ετοιμάζουν την ενυπόγραφη επιστολή τους για τον σκοπό αυτό. Για να διευκολύνουμε όλους, αλλά και να υπάρχει και μια θεσμική διαδικασία, έχω αποστείλει επιστολή και ουσιαστικά ζητούμε από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για να είναι στο ψηφοδέλτιο και πληρεί τα κριτήρια του καταστατικού χάρτη μεταξύ των ωρών 9 και 11 να μας προσκομιστεί μια επιστολή η οποία να είναι ενυπόγραφη, η οποία να μας αναφέρει το ενδιαφέρον του. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει φυσική παρουσία. Ο Μητροπολίτης Πάφου σχολιάζει στον Α το γεγονός πως αυτή την φορά η υποβολή υποψηφιοτήτων αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Είναι δικαίωμα το οποίο τους δίνει και το καταστατικό χάρτη, ο καταστατικός χάρτης και το δημοκρατικό πολίτευμα στο οποίο ζούμε. Μάχη με τον χρόνο δίνει ο Γενικός Έφορος των Αρχιεπισκοπικών Εκλογών ώστε να είναι όλα έτοιμα για την διεξαγωγή των εκλογών στις 18 Δεκεμβρίου. Εκκλησιαστικοί κύκλοι πάντως ανέφεραν στον Α πως πλέον είναι δύσκολο να αλλάξει ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Ο Γιάννος Χαριλάου εμφανίζεται αισιόδοξος αφού όλα κυλούν ομαλά και εντός των χρονοδιαγραμμάτων, επισημένοντας ξανά το μοναδικό εμπόδιο για μη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας την ημερομηνία που έχει οριστεί. Και αυτό αφορά των αριθμών των αιτήσεων για νέων εγγραφών, ιδιαίτερα για μη Κύπριους. Ευελπιστούμε και ευχόμαστε να μην υπάρχει τέτοιος αριθμός, ούτως ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα στα χρονοδιαγράμματα. Εάν υπάρχει μεγάλος αριθμός, αυτό που θα κάνω και έχω καθήκον να κάνω είναι να ενημερώσω την Ιερά Σύνοδο και να πάρει η Ιερά Σύνοδος τις αποφάσεις της. Οι ενστάσεις θα μπορούν να υποβάλλονται για 3 ημέρες αφότου αναρτηθούν οι εκλογικοί κατάλογοι. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να αναρτηθούν αρχές Δεκεμβρίου.